Ξεκινάει. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Είναι γρήγορο σαν αστραπή. Σέντρα με καλή. Μία κεφαλιά. Και είναι μέσα. Ένας αρχηγός για όλες τις δουλειές. Αυτό κι αν είναι καλό ξεκίνημα. Βέβαια θα πρέπει τώρα να αφήσουν τα πανηγύρια και να συγκεντρωθούν. Γιατί έχουν μπροστά τους ένα συναρπαστικό παιχνίδι όπου φυσικά όλα μπορούν να συμβούν. Φοβερή η ψυχραιμία του υπό τόση πίεση. Όπως βλέπουμε, διαχειρίστηκε πολύ καλά τη φάση επιτιθέμενος και βρήκε την καταλληλότερη στιγμή για να σουτάρει. Κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ νωρίς. Παπαδόπουλος. Κάνει δυναμικό κατέβασμα από τα αριστερά. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Τωμάς. Δείχνει ξεκάθαρα εδώ πως ξέρει να κάνει και άλλα πράγματα εκτός από το να σκοράρει. Μέσα από ενέργειες σαν και αυτή, νομίζω καταλαβαίνει κανείς πως οι μεγάλοι παίκτες κατάφεραν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση του κόσμου και ακόμα περισσότερο σε αυτή των προπονητών τους. Σουτάρει και στο τέρμα. Καλή προσπάθεια, είχε δύναμη, αλλά το σουτ ήταν στο κέντρο. Πάντως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν σου βγαίνει πάντα αυτό που θέλεις. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Σε εγρήγορση ο πορτιέρο, μαζεύει την μπάλα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Καταλογίζεται offside σε αυτή τη φάση. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Θα γεμίσει προς και με το κεφάλι πάει για γκολ. Και να, το γκολ που έψαχνα για να είναι πιο ήσυχο. Λουκούμι η σέντρα. Ήταν μισό γκολ από μόνο της. Πολύ δυνατός παίκτης. Δείχνει πως έχει πλουραλισμό και άνεση στο σκοράρισμα. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς και η πίεση σαφώς μεγαλώνει και τους αντιπάλους. Χρειάζεται ένα σουτ. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν το πολύ σκέφτεται για να σουτάρει και πιστεύω πολύ καλά κάνει όταν έχει και το χώρο και το χρόνο για να το επιχειρήσει. Και ακόμα μένει όρθιος. Τωμάς βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι. Αυτός ο παίκτης είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει προσοχή. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή τους εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς τον παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Και λήξη
έκρηξη του πρώτου ημιχρόνου. Θα έλεγε για το Ολυμπιακό. Εδώ έχει ένα δίλημα. Να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο, ρισκάροντα όμω τα μετόπιστε, ή να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική τακτική για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Με αυτό το 2-0 έχουν σημαντικό προβάδισμα στο σκορ. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Θα σουτάρει για γκολ. Κι όμως είναι γκολ. Και κάνουν ένα ονειρεμένο ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Πλέον υπολείπονται ένα γκολ από τους αντιπάλους. Το έκανα το πρώτο βήμα και μάλιστα στο καλύτερο χρονικά σημείο. Για να δούμε τώρα. Θα καταφέρουν να κάνουν και το δεύτερο και καθοριστικό. Θα κάνει κεφαλιά. Για πολύ λίγο δεν τα καταφέρει. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Και προσπαθεί να σουτάρει. Είπε όχι, έξοχος. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσωπήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Καλή κεφαλιά. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Αναλογίστηκε και απολύτως φυσιολογικά θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Αλλαγή παιχνιδιού. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πάει για γκολ. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι αυτός ο παίκτης έχει τον γκολ στο αίμα του. Και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα μέσα στο τερέν.
Τα δύο τέρματα πλέον η διαφορά. Στα χαρτιά μια διαφορά δύο τερμάτων είναι διαφορά ασφαλείας. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ, το βλέπουμε. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Και συνεχίζει. Η μπάλα βγήκε άλλο. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά, στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στα σκαριά. Και ο τερματοφύλακας θα αποκρούσει. Καλό ποσοστό κατοχής, αλλά πέρα από αυτό, λίγα πράγματα. Στέλνει μακριά την μπάλα. Ξεκινάει η κόντρα. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Ψάχνει για να εξαπολύσει το σούτ. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Παδόπουλος. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Να, μια καλή περίπτωση για σέντρα. Στέλνει την μπάλα προς τα μέσα. Όχι, κανένας εκεί για να την διεκδικήσει. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού. Από ό,τι φαίνεται δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη αλλαγή. Και γι' αυτό έκανε άλλη μία διορθωτική κίνηση. Αυτό ήταν τέλος. Κατάφεραν να κερδίσουν εδώ, παίζοντας εξαιρετικά καλά σήμερα. Μια απολύτως καταπληκτική απόδοση για την οποία θα είναι περήφανος ο προπονητής και ενθουσιασμένοι οπαδοί του. Θα έλεγα ότι με πολύ ψυχρότητα κατάφεραν να